Γεια σας από το Digital Life, μπροστά μας έχουμε τα iPhone 4 και iPhone 4S. Συγκεκριμένα το μαύρο είναι το iPhone 4 και το λευκό είναι το iPhone 4S. Να ξεκινήσουμε με τις εξωτερικές διαφορές τους. Να πούμε ότι οι συσκευές είναι σχεδόν ίδιες, δύσκολα θα καταλάβει κάποιος τη διαφορά. Ακόμα και πίσω γράφουν και τα δύο iPhone και τίποτα περισσότερο. Αυτό φαίνεται μόνο από το κωδικό του μοντέλου. Στο iPhone 4 είναι ο α1332 και στο iPhone 4S α1387. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση ως προς τα πλήκτρα, όχι τις έντες του ήχου, αλλά αυτό που απενεργοποιεί τον ήχο, εδώ μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα. Το iPhone 4S λοιπόν είναι λίγο πιο χαμηλά, όπως ήταν η έκδοση CDMA που είχε κυκλοφορήσει για το iPhone 4 στις αρχές του χρόνου. Βρέχεται ένα παραπάνω κόψιμο στην κεραία, το βλέπετε εδώ. Το ίδιο ισχύει και για την άλλη του μεριά. Κατά τα άλλα λοιπόν οι συσκευές είναι ίδιες. Η διαφορά στο βάρος υπέρ του iPhone 4S δεν μπορεί κάποιος να την καταλάβει. Οπότε δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για τα ίδια τηλέφωνα. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα δοκιμή στους browsers των δύο κινητών. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν να μπούμε στις ίδιες σελίδες, να δούμε πόσο γρήγορα τις φορτώνουν. Μπαίνουμε λοιπόν, να δοκιμάσουμε λοιπόν να μπούμε σε ένα ειδησιογραφικό site. Ξεκινάμε το iPhone 4S. Πάμε λοιπόν ταυτόχρονα να δούμε πόσο γρήγορα θα φορτώσουν τις σελίδες. Να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Βλέπετε το iPhone 4S φορτώνει πιο γρήγορα τη σελίδα. Συνεχίζω, δεν έχουν τελειώσει. Έχει φορτώσει ήδη το iPhone 4S από δεξιά. Το iPhone 4 δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τη φόρτωση. Περιμένουμε. Τώρα μόλις τελείωσε, να δοκιμάσουμε λοιπόν μία άλλη ιστοσελίδα, ας βάλουμε το NGR. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε για το NGR. Βλέπετε πάλι είναι πιο γρήγορο το iPhone 4S. Αισθητή διαφορά. Έχει τελειώσει το iPhone 4S. Το iPhone 4 αριστερά προσπαθεί ακόμα να φορτώσει τη σελίδα. Μόλις τελείωσε και το iPhone 4. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν να μπούμε και στην δική μας ιστοσελίδα. Υπάρχει και μια διαφορά μικρή στην οθόνη, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Το λευκό έχει πιο ψυχρά χρώματα. Το iPhone 4 που έχω αριστερά έχει πιο γλυκά, έχει μια κόκκινη απόχρωση στην οθόνη. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στα iPhone να έχουν διαφορετικές αποχρώσεις οθόνης τους. Βλέπετε λοιπόν έχει φορτώσει το digitallife.gr. Έχει τελειώσει ήδη, το iPhone 4 τελείωσε μόλις. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά, έστω και μικρή, στους browsers της συσκευής. Αυτά από το digitallife.gr.